Κωνσταντίνε! Μάλιστα. Τι κάνετε? Καλά, εσείς? Καλά, εδώ προσπαθώ μαζί σας. Από κοντά είστε πιο αδύνατος, τηλεόραση σας παχαίνει. Πείτε τα. Βλέπετε, Γιάννη, πώς γλύφουν τον παρουσιαστή. Να είχαμε να λέγαμε. Είστε πιο ωραίος από τον Νίκο Μουτσινά. Αυτό έλειπε. Και πιο νέος. Αυτό έλειπε. Μουτσινά, τολμάς, παίξ' το. Προκαλώ! Κοντινό στον Κωνσταντίνο, πες στον Κωνσταντίνε. Ότι είστε πιο ωραίος από τον Νίκο Μουτσινά και πιο νέος. Και πιο ψηλός. Και πιο ψηλός και ξέρω και την ηλικία του Νίκου Μουτσινά. Πόσο είναι? 48. Αφού είπε ότι γεννήθηκε το 77. Εγώ ξέρω ότι είναι 48 και ότι κρύβει τα χρόνια του. Μουτσι, κρύβεις τα χρόνια σου. Εδώ στον πιο αδύναμο κρίκο όλα βγαίνουν στο φως. Δείξε ταυτότητα. Πάμε όλοι μαζί. Προκαλώ τον Νίκο Μουτσινά. Τι να κάνει? Να δείξει ταυτότητα. Στο καλό μεσημεράκι. Αν τολμά, διότι ο Κωνσταντίνος εδώ ισχυρίζεται και έχει και ντοκουμέντα ότι... Είναι 48 χρονών. Εσείς πού το ξέρετε? Το ξέρω. Επίσης ξέρω ότι κάνει και μπότοξ. Θα ξεκινήσει η εμφύλιο στο Sky και δεν με συμφέρει. Μούτσι, δεν φταίω εγώ. Κωνσταντίνε, εσείς με τι ασχολείστε? Είμαι ιδιωτικός υπάλληλος. Τι κάνετε δηλαδή? Εργάζομαι σε ένα κατάστημα με γυναικεία ρούχα. Είστε πολιτής δηλαδή? Ναι. Μάλιστα. Βοηθάτε τις πελάτησες όταν έρχονται στο κατάστημα? Ναι, τις βοηθάω. Παράδειγμα, κατεβάστε λίγο την κάρτα σας. Βούλα, κατεβάστε. Για πείτε μου, ας πούμε αυτό που φοράει η Βούλα, πώς το βλέπετε? Πάντα με την ειλικρίνεια που σας διακατέχει. Είναι πολύ ωραίο και τη πάει. Ωραία. Έρχεται η Βούλα λοιπόν να ψωνίσει. Βούλα, μπαίνετε. Γεια σας. Γεια σας. Θα ήθελα να με βοηθήσετε να αποκτήσω ένα total leather look. Μάλιστα. Τι μου το έχετε φανταστεί? Εσείς τι μου προτείνετε? Συγγνώμη, ακούσατε το total leather look από τη Βούλα και δεν το σχολιάσατε? Ξέρετε τι έχω ακούσει σε αυτή τη δουλειά? Πείτε μου. 80χρονο μου ζητάει στράπλες. Θα με καταστρέψετε, Κωνσταντίνε, σε αυτή την εκπομπή. Θα μου χάσετε εντελώς το ρόλο μου. Και τι κάνατε εσείς με την 80χρονη? Της έδειξα κάτι και το πήρε. Τώρα δεν ξέρω αν το έβαλε. Αχα. Και τι έχετε δει κιόλας σε αυτή τη δουλειά, έτσι? Πολλά. Το καταλαβαίνω. Σηκώστε την κάρτα σας. Από πού είστε, Κωνσταντίνε? Από τη Χαλκίδα. Από τη Χαλκίδα ήρθατε για τον Κρήτο? Ναι. Α, δεν μένετε Αθήνα? Όχι. Άρα μένετε Χαλκίδα? Ναι. Φαντάζομαι είστε φίρμα στη Χαλκίδα. Όχι, δεν είμαι φίρμα. Αλλά θα γίνω μετά από εδώ. Σωστό κι αυτό. Σωστό κι αυτό. Αλλά ήρθατε ειδικά για τον Κρήκο? Ναι, γιατί είναι το αγαπημένο μου τηλεπαιχνίδι. Και ξέρετε ότι πρόσεξα ότι έχετε το στυλ. Το βλέπω όταν λέτε το μπανκ. Θα θέλατε, ας πούμε, έτσι, ιδανικά, ιδεατά, να το παρουσιάζατε? Αμέ, γιατί όχι. Έλατε εδώ, ανεβείτε. Για να σας ακούσω. Τι να τους πω. Καλώς ήρθατε στο πιο αδύναμο Κρήκο. Καλώς ήρθατε στο πιο αδύναμο Κρήκο. Λοιπόν, έχουμε 2 λεπτά στη διάθεσή μας και ξεκινάμε με τη Βούλα, που ήταν ο πιο δυνατός Κρήκος αυτού του γύρου. Ρολόι! Πείτε και 2-3 μπαγκ, μια και είστε εκεί. Να μην τα πω από εκεί. Έλα, πείτε τα από εδώ. Σας έπεσε κάτι? Σας παρακαλώ, Κωνσταντίνε, δεν θα ήθελα. Ο Κωνσταντίνος, είδατε, είναι star. Από μόνος του έχει ήδη προκαλέσει, πριν να μπει στη showbiz, μία ίντρικα με τον Νίκο Μουτσινά, που επιμένει σε αυτά που ισχυρίζεται. Εγώ, Νίκο μου, δεν τα σπάζομαι. Να το ξέρεις αυτό. Love you. Κωνσταντίνε, δεν μπορώ να τα χαλάσω με τον Μουτσινά. Είναι το δυνατό χαρτί του καναλιού. Κωνσταντίνε, θα ήθελα να αγαπήσετε τον Νίκο Μουτσινά και να μην είστε τόσο έτσι αριστικός μαζί του. Να είστε όπως είστε μαζί μου. Με μένα είστε πιο γλυκός. Ναι, αλλά εσείς είστε πιο όμορφος. Τι να κάνουμε. Εν πάση περιπτώσει, χάσατε την πουλιά. Και τώρα κινδυνεύετε να πάρετε την πουλιά. Είναι στην Ιταλία η πουλιά.